Λοιπόν, πολιτική και ηθική όπως δεσμεύτηκα. Διονύσιος Δρόσος, καθηγητής ειδικής φιλοσοφίας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά. Χαίρομαι Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αγαπώ πολύ αυτές τις συζητήσεις για όλους όσοι με ξέρουν και με παρακολουθούν. Και με, τον, με, με την ίδια ακριβώ θέρμη θα απολαύσω και αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε μαζί σήμερα. Και είναι η πρώτη φορά που σα υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο και, σας, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν περί και έμαθα ότι η ηθική μελετά το κέντρο της πράξης σε σχέση με το θετικό, το καλό δηλαδή και το αρνητικό, το κακό δηλαδή. Ε, έλεγε ο Καν τι μου επιτρέπεται να κάνω, να ενεργούμε όπως θα θέλαμε να πράττουμε όλοι, ο καθένας δηλαδή να καλλιεργεί τον κήπο του. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω η δική σας ποια είναι. Ε, πάντα η πράξη είναι μακριά από τη θεωρία και είναι κάτι το οποίο και ο Κάν το ίδιο το γνώριζε. Mm -hmm. ε, θα ήθελα ε, να αποφύγουμε ορισμένε κλασικέ παγίδε που γίνονται. Δηλαδή, ε, να φανταστούμε ότι κάποτε υπήρχε μια ιδηλιακή εποχή όπου τα πράγματα αυτά ε, σήμαιναν και περιέγραφαν ακριβώ αυτό το οποίο οι άνθρωποι κάνουν. Ενώ τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Ε, δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Πάντα η φιλοσοφία. Mm -hmm. έθετε κάποιο δέον, κάποια δεοντολογία και ο Κάντ ειδικότερα, μια και τον αναφέρονται, Μα mm -hmm. μας έδινε έναν κανόνα έχοντας πλήρη επίγνωση ότι το υλικό της ανθρωπότητας είναι στρεβλό και δεν διορθώνεται, όπως έλεγε ο ίδιος. Ωστόσο, mm -hmm. έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε τους γνώμονες αυτούς. Αν λοιπόν μιλάμε για ένα ζήτημα παρακμής ή υποχώρηση ή έκπτωσης των ηθών, έχει να κάνει με το ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια και ασάφεια σε ό,τι αφορά του γνώμονε. Ποτέ οι άνθρωποι δεν ήταν καλοί, δηλαδή, με αυτή την έννοια, έτσι. Mm -hmm. Ποτέ δεν ήταν και η ιστορία το αποδεικνύει Ποτέ αυτό. Ποτέ δεν ήταν μόνο καλοί. Όχι, δεν ήταν, ε, αλλά είχαν τουλάχιστον ή προσπαθούσαν να έχουν ή υπήρχε κάποια ευρύτερη συμφωνία για το τι είναι ο γνώμων και ο κανόνα με βάση το οποίο κρίνουμε το καλό και το κακό. Πάνω σε αυτό σήμερα υπάρχει αυτό το οποίο λέμε ένα πολυθεϊσμός των αξιών. Υπάρχει δηλαδή... κατάφαση σήμερα στο καλό ή στο κακό υπάρχουν επιμέρους γνώμες οι οποίες αντιφάσκουν μεταξύ τους και δεν υπάρχει συνένεση πάνω πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και με βάση την οποία να πούμε ότι η άλφα πράξη καταδικάζεται ή η άλλη όχι. Πού φίλετε αυτό. Τι σας ζητώ. Δεν είναι μια... Είναι το πράγμα το οποίο μελετάμε. Μην περιμένετε να σα δώσω μία απάντηση η Καθόλου. οποία θα αποτελεί μία συνταγή. Έτσι, Αλλά μακριά ας από αυτό που Να μέσα στην έρευνα η, όλοι. η, η, η φιλοσοφία δεν το κάνει αυτό, δεν λέει ότι η αλήθεια είναι αυτή, δεν κουράζεται όμω να ψάχνει και να ρωτάει. Ε, ένα από τα προβλήματα είναι ότι έχουμε σταματήσει να αναρωτιόμαστε για κάποια ζητήματα. Και ασφαλώ υποθέτω ότι εσεί τώρα ε, υπενήσαστε κυρίω ζητήματα δημόσια ηθική. Κοιτάξτε, η ερώτηση είναι γιατί εκτραχύνεται η συμπεριφορά του ανθρώπου στην πολιτική σφαίρα. Γιατί από εκεί όλα ξεκινούν. Ναι, και εκείνο είναι ο καθρέφτης μας. Ναι. Ε, συνηθίζουμε εμείς να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην ε, ατομική, στην προσωπική ηθική, δηλαδή αυτή που αφορά ε, τον στενό κύκλο ε, με, στον οποίο ζούμε, του οικείου μας, την, την προσωπική μας προτίμηση και διάφορα πράγματα ιδιωτική ζωής, ιδιωτικού βίου σε σχέση με τη δημόσια ηθική. Δηλαδή, Τις πράξεις μας οι οποίες έχουν συνέπειες προς όλους, ανώνυμους όλους, όχι συγκεκριμένους. Ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, αλλά με τους οποίους συμβιώνουμε στην ίδια πολιτική κοινότητα. Ναι. Αυτά είναι δύο διαφορετικές διαστάσεις. Ε, ακόμα και η διάκριση αυτή είναι σε σύγχυση και αμφισβήτηση, γιατί, όπω βλέπετε, πάρα πολύ συχνά ασχολούμαστε στο δημόσιο λόγο μας με την ιδιωτική ζωή προσώπων, mm -hmm. τα οποία πάρα πολύ εύκολα τα επικρίνουμε ως αλλά με το δημόσιο πραγματικά βίο τους, με αυτό το οποίο έχει συνέπειες για την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν, εκεί πραγματικά είμαστε περισσότερο σιωπηλοί ή περισσότερο έχουμε την τάση να κρύβουμε το πόλεμο κάτω από το χαλί. Ε, επομένως, για να το θέσω με κάποια άλλη ορολογία, mm -hmm. ε, μια διάκριση η οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, δεν θέλω να μπω σε πολυτεχνικά ζητήματα, θα το πω κάπως εκλαγευτικά, είναι η διάκριση αυτή που έκανε ο Μάξ Βέμπερ ανάμεσα σε ηθική τη πεποίθηση και η ηθική <coughs> τη ευθύνη. Δηλαδή, ε, η ηθική η οποία απορρέει από την πεποίθησή μου, από την πίστη μου σε κάτι, όλοι το έχουμε αυτό, όλοι σε κάτι πιστεύουμε, όλοι, όλοι κάνουμε μια αξιολόγηση, ε, yeah. αλλά πράττουμε έτσι ώστε να είμαστε συνεπεί ή θέλουμε να πράττουμε. ώστε να είμαστε συνεπεί προ αυτό, ανεξαρτήτω συνεπειών, μπορεί οι συνεπειέ να είναι δεν μα ενδιαφέρει, μα ενδιαφέρει η πίστη στην πεποίθηση. Και η άλλη πλευρά, <και> η οποία έχει περισσότερο δημόσιο ενδιαφέρον, η ηθική τη ευθύνη με την έννοια ότι τα πράγματα που κάνουμε, ακόμα και όταν λάβονται από καλέ προθέσει, μπορεί να έχουν συνέπειε πάρα πολύ οδυνηρέ ή άλλα τα οποία έχουν οδυνηρέ συνέπειε και είναι δυσάρεστα, πρέπει να γίνουν. Ακόμα, είπατε για το κακό. Πώς αντιμετωπίζετε το κακό. Ή, μπορεί να υπάρξει μια, μια αντιμετώπιση, μια προσέγγιση αποχής από οποιαδήποτε αντίδραση προς το κακό, μια αντιστήνη το πονηρό. Ας πούμε, η χριστιανική θρησκεία μας λέει αυτό. Μην αναπαράγεις το κακό, μην απαντά σε αυτό. Στην πολιτική ζωή όμως, η οποία είναι κοσμική, έχει κοσμικούς και επομένω πεπερασμένους στόχους, άρα δεν είναι και απόλυτη, δεν μπορεί να μου απαντήσει σε αυτό το οποίο είναι κακό. Δεν μπορεί να απαντήσει σε κάτι το οποίο είναι ολέθριο και οδηγεί στο θάνατο ε, εκατομμύριων ανθρώπων. Πρέπει να απαντήσει με κάποιο τρόπο, ο οποίο κάποιο τρόπο εμπεριέχει και αυτό κάποια βία. Σημαντικό δεν είναι να αναγνωρίζουμε τη διαφορά ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Πάρα πολύ σημαντικό είναι. Φυσικά είναι σημαντικό. Είναι και, πολύ... <σ <Province> <σ <σ και... Άρα λοιπόν, πώ ορίζουμε. Μην περιμένετε να σα πω τον ορισμό του κακού, ε. Αλλά τουλάχιστον. Ε, και εγώ από ό,τι. και, και, είναι, και είναι, <χει> είναι από το αντικείμενο <χει> τη έρευνά μου και το ψάχνω και είναι ένα ένιγμα ακόμα. Ωστόσο, ναι. μιλώντα όχι απολύτω, όχι σε επίπεδο ας πούμε απόλυτη ηθική, αλλά σε επίπεδο πολιτική ηθική, που πάντα είναι χρονικά προσδιορισμένη και πάντα έχει να κάνει με τι συμβάσει τη κοινωνία στην οποία ζούμε, μπορούμε ορισμένα πράγματα να τα Δηλαδή, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι κακό το να μην μπορώ εγώ να αντιληφθώ ότι ο άλλος έχει κάποια άλλη ιεράρχηση αξιών η οποία έχει την ίδια αξίωση δημόσιας παρουσίας και λόγου και υποστήριξη με τη δική μου. Δεν παρετούμε από την πεποίθησή μου, αλλά το γεγονός ότι ο άλλος βλέπει τα πράγματα διαφορετικά αυτό, αν αντιμετωπιστεί με δαιμονοποίηση, αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, αν εγώ σα ομιλήσω. Είναι διαχείριση. Πολύ σημαντική, γιατί αυ... είναι διεθνέ. Διεθνέ, δεν ακούσουμε. είναι μόνο ελληνικό. Πολλέ φορέ μα αποσυνατολίζει το γεγονό ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ οδυνηρή κρίση τα τελευταία δέκα χρόνια mm -hmm. και αυτό έχει οξύνει ακόμα πιο πολύ προβλήματα τα οποία υπήρχαν όμω. Mm -hmm. ε, αλλά είναι διεθνέ το ζήτημα αυτό και ο χιδαϊσμό του λόγου και η ευκολία. διεθνώ και η ευκολία με την οποία κυκλοφορούν αυτά τα οποία ε, έχουμε ονομάσει fake news. Δηλαδή, η παρέτηση από την απέτηση να λέμε την αλήθεια αρκεί να δημιουργούμε μια εντύπωση. Και το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι ένα λάθο, μια λάθο πληροφορία την οποία ανέφυνα να παράγουμε. Υπάρχει αυτό και πάντα υπήρχε. Αλλά ότι συνειδητά εγώ παράγω μια είδηση, συνειδητά εγώ λέω ότι συνέβη κάτι το οποίο δεν συνέβη και το ξέρω, αυτό στοχεύει στο να παράγει ορισμένε συνέπειε, ορισμένε συναισθηματικέ αντιδράσει, οι οποίε πάντα έχουν να κάνουν με μίσο, ε, μυσαλλοδοξία, μνησικακία. Ε, είναι τα αισθήματα τα οποία πάρα πολύ καλλιεργούνται και τα οποία αντιμετωπίζουν τον άλλον, γιατί στην πολιτική πάντα υπάρχει ο άλλο. Mm -hmm. Στην πολιτική δεν είμαι μόνο. Πάντα είμαι με άλλου και είναι, υπάρχει μια πολλότητα στην πολιτική. Υπάρχουν πολλέ εκδοχέ. Αυτό το λέμε, το έχουν ονομάσει πολυθερισμό των αξιών. Συ, ζούμε σε κοινωνίε όπου οι άνθρωποι έχουν αξίε, οι οποίε πολλέ φορέ είναι ασύμβατε μεταξύ του. Άρα θα πρέπει να. Να βρούμε έναν τρόπο όχι να παραιτηθεί ο καθένα από τι αξίε του, αλλά να βρούμε έναν τρόπο, ένα κοινό αξιακό, mm -hmm. οι κοινό κοινωνίες, παρονομαστή. Οι κοινωνίε πάντω με έναν τρόπο διαμορφώνουν ε, το, 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 το πολιτικό ήθο. Ναι. Στέλνοντα εκπροσώπου στη Βουλή, ναι, ναι. του οποίου μπορούν και επικοινωνούν καλύτερα, του κατανοούν καλύτερα mm -hmm. και σε γλώσσα και σε συμπεριφορά mm -hmm. και σε ήθο. Ε, τι είναι αυτό που κάνει τις ε, κοινωνίες από καιρό εις καιρό ε, να διαφοροποιούν τις ανάγκες τους σε σχέση με τα, με, με τα ήθη. Δηλαδή στη σημερινή πολιτική σκηνή επιβεβαιώνεται η έκκληση των ηθών. Δεν ξέρω η δική σας άποψη ποια είναι. Σαφώ επιβεβαιώνεται, όμως θα ήθελα να προσέξουμε το εξή. Είναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι και... οδηγεί λοιπόν μια κοινωνία και... σε μια τέτοια κατηφόρα. Είναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ε, στο πρώτο ταξί mm. που θα μπείτε, θα κάνετε μια συζήτηση και θα σα πούνε αυτό το πράγμα. Ε, mm. Στο πρώτο κομμωτήριο, στο πρώτο κα, μα, κατάστημα, το οποίο θα συναντήσετε, θα σα πούνε ότι έχουμε διαλυθεί, είμαστε σε παρακμή. Όλοι θα mm, συμφωνήσουν mm. σε αυτό. Mm -hmm. Όλοι όμω συμμετέχουμε σε αυτό. Ε, είπατε, α πούμε, για τη συμπεριφορά εκπροσώπων του λαού στο κοινοβούλιο, η οποία πολλέ φορέ είναι μια συμπεριφορά απρεπή, χιδέα. Μια συμπεριφορά που δεν τη βλέπαμε τόσο εύκολα πριν από. Μην πω έναν αιώνα και πιο σύντομα. Ποτέ δεν θα λοιπόν, δεν δε, δε, δε θα είχαμε τέτοιου είδου φρασιολογία, δεν θα είχαμε τέτοιου είδου επιχειρηματολογία, τέτοια πράγματα τα οποία είναι στα όρια του κομικού. Πρέπει να ξεχνάμε όμω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε και τον εαυτό μα ω θύματα απλώ. Αυτή η, η ιστορία τη αυτοθυματοποίηση, ότι εμεί. Εμείς, εμείς ποιοι, είμαι, ποιοι, εμείς, εμείς δηλαδή που δεν είμαστε αυτοί οι 300 ας πούμε, έτσι. Ε, είμαστε απλώς τα θύματα κάποιων πονηρών οι οποίοι ε, Βυσοδομούν και συνωμοτούν εναντίον μα. Του στείλαμε εμεί στη Βουλή αυτούς πολύ και σωστά. έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ε, προτιμάμε σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον να στέλνουμε ομοίου μα, όχι καλύτερου μα. Δηλαδή, το ότι μια συμπεριφορά όταν βγαίνει στη βιτρίνα. Γιατί το προτιμάμε αυτό, Άκο. γιατί δεν αγαπάμε. Ε, ε, να στέλνουμε τον Άριστο εκεί, αυτόν ο οποίο έχουμε... αποτελεί πρότυπο. Γιατί, έχουμε... γιατί, φθονούμε το πρότυπο. Και ε... θέλουμε να το κατεβάσουμε, να το φέρουμε επίση ώρες να συνομιλήσουμε μαζί του. Είναι ένα. Μία... Με ψυχολογικού όρου τώρα πάμε να αλλά τέλο πάντων. Εντάξει, ναι. Μια κακή συνέπεια. Μια, μια κακή παράπλευρη απώλεια ε, μια κατάσταση η οποία είναι θετική καταρχά. Κατάσταση τη ισότητα. Η ισότητα έχει φέρει και αυτό. Η ισότητα, που είναι κάτι για το οποίο έχουν αγωνιστεί οι άνθρωποι και το θέλουν και είναι καλό, έχει όμω και ορισμένε απαιτήσει οριμότητα και ευθύνη του καθενό. Mm. Διαφορετικά, υπάρχει πολύ εύκολα η αγωνία και η απορία του καθενό γιατί εσύ και όχι εγώ, αφού είμαστε το ίδιο. Mm. Όταν οι ιεραρχίε ήταν δεδομένε, ήταν δεδομένο ότι κάποιο είναι ανώτερό μου και δεν τον φθονούσα. Δεν το φωνώ τον ανώτερό μου, εάν πραγματικά αναγνωρίζω την αξία του. Έχω πρόβλημα όμω να αναγνωρίζω την αξία του τη στιγμή που θεωρώ ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Επομένω, κολακεύομαι από κάποιον ο οποίο μιλάει σαν εμένα, λαϊκά, εντό εισαγωγικών, δεν χρησιμοποιεί τη φρασιολογία που στην Ελλάδα τη λέμε, ας πούμε, περιφρονητικά και δεν υπάρχει μετάφραση διεθνή. Κουλτουριάρικη, mm -hmm. Δηλαδή, λέει περίπλοκα πράγματα, πράγματα που θέλουν σκέψη. Άρα με διευκολύνει, με κολακεύει, γιατί το καταλαβαίνω. Βρίζει όπω βρίζω εγώ. Λέει τι λέξει που λέω εγώ. Μιλάει όπω μιλάω στο σπίτι μου. Είναι ο δικός μου λοιπόν, δικό μου άνθρωπο. Λοιπόν, το δικό μου άνθρωπο θέλω. και μετά λέω, κοίταξε να δει ποιο είναι αυτό. Τον περιφρονώ και είναι λίγο υποκριτικό αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε ευθύνη, όχι όλη την ευθύνη, ότι έχουμε όλη την ίδια ευθύνη. Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Ε, είναι διαβαθμισμένε οι ευθύνε, αλλά δεν υπάρχει κανεί που να είναι στην πολιτική. Και εν τέλει, κύριε καθηγητά, πώ μπορεί να διαμορφωθεί η ηθική, σχέση, η ηθική σχέση μεταξύ του πολιτικού και του ψηφοφόρου, Με ποιον τρόπο. Δεν έχω τη συνταγή, πλην όμως θεωρώ ότι ένα σημείο κίνησης είναι να βλέπει κανείς πρώτα τη δική του ευθύνη ναι. και μετά το άλλο. Ε, το πιο κοντινό άτομο σε εμάς είναι ο μας. Αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα, δεν το γνωρίζουμε, αυτό μα δεν το γνωρίζουμε, αλλά είμαστε πιο κοντά στο να το γνωρίζουμε. Mm. Είναι ο εαυτό μα σε σχέση με του άλλου. Ξέρουμε όλοι κατά τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά. Δεν ξεκινά από αυτό το πράγμα. Θέλει κάποια γενναιότητα, θέλει κάποια στάση διαφορετική από αυτή την ανώρημη στην οποία έχουμε μάθει, να αποδίδουμε δηλαδή τι βλαβερέ ε, συνέπειε σε κάποιον άλλον. Όχι εγώ, κάποιο άλλο. Όλοι θα σου πούν δεν είμαστε λαός, δεν είμαστε κράτο, δεν έχουμε τίποτα εννοώντα ότι αυτό είναι. Ο, Ο καθένα δεν ξέρει τον εαυτό του. Το κάνουμε αυτομάτω. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά είναι και παιδικό. Δηλαδή, κάποια στιγμή ξεκινάμε από τη μικρή ευθύνη την οποία εγώ έχω. Δεν σημαίνει αυτό ότι σε τρει εβδομάδε, σε τρία χρόνια ή σε, σε τρει δεκαετίε θα έχουν διωθεί τα πράγματα, αλλά η συνέστηση του προβλήματο νομίζω βοηθάει. Αυτό δεν λύνει, βοηθάει. Αλλά η συνεχής αναπαραγωγή της δαιμονοποίησης ότι υπάρχει κάποιος κακός κάποιο δαίμον. Ο καθένα θεωρεί δαίμονα τον αντίπαλό του. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα ε, δεν, δεν παράγει κανένα ήθο και δεν παράγει και αποτέλεσμα ε, θετικό. Και αυτό που περιγράφεται όμω είναι ένα ιδανικό. Με ε, την, ναι, έννοια... <laughs> με την έννοια ότι μας κάνει να ελπίζουμε πως ε, η συνέστηση της προσωπικής ευθύνης μπορεί να βοηθήσει στη συνολική συνέστηση Δεν μιας ευθύνης. Δεν θα μας το λύσει. Αλλά... Άκρι... μια άκρη του Κάτι το οποίο Ίσως είναι λίγο εφικτό. Δεν θα δε, δε, δε σου προτείνω μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν τον κόσμο, γιατί δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές. Και είμαι πάρα πολύ ε, επιφυλακτικό στα πολύ μεγάλα σχέδια. Αυτό που σας λέω είναι μια πολύ μετροπαθής ιδανικό. Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, η, η, το να σκέφτομαι και μια δεύτερη φορά αυτό το οποίο αισθάνομαι, είναι καλλιεργώ το αισθήμα μου, γιατί όλα γίνονται από στα αισθήματα. Δεν πιστεύω mm. στον καθαρό λόγο καθόλου. Να καλλιεργούμε το αισθημά μα, να βλέπουμε μια δεύτερη φορά το αυτό το οποίο σκεφτήκαμε, αυτό ναι. το οποίο αισθανόμαστε, κάπω να λογοκρίνουμε τον εαυτό μα, είναι μια μικρή αρχή. Α εμπιστευτούμε λίγο λοιπόν και τη λογική του συναισθήματο. Ναι. Σα ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Χάρηκα πολύ για αυτή τη uh, συζήτηση. Σα ευχαριστώ κι εγώ.